εβράζαγε σε ένα πενελιό. Πιστοί στο καθιερωμένο ραντεβού τους στην παραμονή της πρωτοχρονιάς, οι Σαρακατσάνοι της Πιερίας πραγματοποίησαν τον ετήσιο χορό τους. Διοργανωτής ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Νομού Πιερίας, ο Κατσαντώνης. Σας καλωσορίζω σε μια ιδιαίτερος σημαντική για εμάς συνάντηση. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη η νέα χρονιά, με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα. Το ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι σημαντικό. Σε εθνικό, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι, και το 19 θα είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά, θα αναγκαστούμε όλοι εμείς να αγωνιστούμε για να μην προδώσουν τη Μακεδονία οι Ανθέλινες. Και εμείς δεν θα του επιστρέψουμε, και ένας λόγος που τα πολιτιστικά σωματεία αυτή τη στιγμή έχουν λόγο ύπαρξης, εκτός από όλα τα άλλα, είναι και το εθνικό. Γιατί οι πολιτιστικοί σύλλογοι κρατάνε την Ελλάδα ψηλά, είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται. Παρακούλα, τι χαλεύσε εδώ, εδώ στο... Τον Σύλλογο, αγαπητέ Πρόεδρε, τον αγαπάμε πάρα πολύ. Και δεν τον αγαπάει μόνο η Αντιπεριφερειάρχη, τον αγαπάει ο δικός σας άνθρωπος, ο Τάκης ο Τσιμίτης από τα μέρη σας. Τον αγαπάει ο Περιφερειάρχης πάρα πολύ, όπως αγαπάει και τον κάθε Σύλλογο. Εγώ θέλω να πω πόσο σπουδαία δουλειά βγάζει ο Σύλλογος και όλοι οι Σύλλογοι των Σαρακατσανέων, αλλά θα μιλήσω για αυτόν που ζω καθημερινά, και να πω ότι το έργο που γίνεται δεν είναι ένα έργο περιορισμένο στο νομό Πιερίας, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στο Δίον. Μέσα από τον πολιτισμό και από αυτό που δείχνετε εσείς σήμερα, τη συνεργασία, την ομόνοια και την δράση, αυτό πρέπει να το δουν και όλες οι ηγεσίες. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γρηγόρης Λέφας απένει με τιμητικές πλακέτες τους μεγαλύτερους εν ζωή τσελιγκάδες. Με τον Μπαρμπακότσο τον Αϊτό μεγάλωσα, γιατί προέρχομαι από κτηνοτροφική οικογένεια και από μικρό παιδί ήμουνα μαζί του σε όλες τις τράχες και σε όλα τα ψηλώματα. Εγώ το μόνο που έχω να πω για τον Μπαρμπακότσο ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ολόκληρη εκδήλωση αναμένεται να μεταδοθεί από το πρόγραμμα του Atlas Κεντρικής Μακεδονίας.